woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Γεια σας, είμαι η Χαριτωμένη Μεχτερίδου και παρακολουθείτε την εκπομπή Γένος Θηλυκού της πρώτης Web TV της Θεσσαλονίκης. Γεια σας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις επικίνδυνες σχέσεις και έχουμε μαζί μας την ψυχολόγο και φίλη Χριστίνα Καλογιάννη. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Χαριτωμένη. Όταν ένας άντρας μπαίνει μόνος του σε ένα χώρο, είτε διασκέδαση, το οποιοδήποτε χώρο, και δεν συνοδεύεται από κάποια παρουσία, σπάνια θα γυρίσουν γυναίκες να τον κοιτάξουν. Όταν όμως ο ίδιος άντρας μπει συνοδευόμενος στον ίδιο χώρο, γιατί ένα γυναικείο βλέμμα ή παραπάνω θα καρφωθούν πάνω του? Συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Βέβαια, συμβαίνει και το αντίθετο. Δεν θα ήθελα να βάλουμε στερεότυπα και να πούμε ότι. Εννοείται ότι θα το πάμε στο δεύτερο σκέλος, το αντίθετο. Ίσως γίνεται ένας συνειρμός υποσυνείδητος στον κάθε άνθρωπο ότι για να επιλέξει κάποιος αυτόν τον άντρα, είναι η γυναίκα η οποία έχει επιλέξει λοιπόν αυτόν τον άντρα, σημαίνει ότι έχει κάποια στοιχεία καλά αυτός ο άντρας. Δεν ξέρουμε κάποιον. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα μπαρ, για παράδειγμα, δεν τον ξέρουμε. Το μόνο που βλέπουμε είναι το πώς μοιάζει. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει και μια γυναίκα δίπλα του, σημαίνει ότι έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά. Για να είναι συνοδευόμενος. Για να είναι συνοδευόμενος. Οπότε δεν είναι μόνος. Άρα κάτι αξίζει. Άρα από τη μία μας αρέσει η εμφάνιση, από την άλλη κάτι θα έχει να μας αρέσει και ο χαρακτήρας του. Οπότε παίρνει ένα συν, ένα μπόνους. Δεν είναι όμως απαγορευμένο γιατί συνοδεύεται. Αυτό είναι το τρίτο πλάσ, το ότι είναι απαγορευμένο. Για το απαγορευμένο πάντα είναι πιο ελκυστικό, υποσυνείδητα. Μάλιστα. Και πολλοί άνθρωποι αυτό που θα τους διεγείρει νοητικά και φαντασιακά είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με το απαγορευμένο. Υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ γυναικών, μια αντιζηλία, το ότι αυτό είναι ένα τέταρτο κομμάτι, το ότι αν εγώ κερδίσω... Αν η συγκεκριμένη γυναίκα κερδίσει τον άντρα μιας άλλης, σημαίνει ότι έχει κερδίσει και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Γιατί θα θεωρεί τον εαυτό της μετά, εγώ ήμουν καλύτερη, της τον έκλεψα. Τον είχες, αλλά τον έχασες από μένα. Όλα αυτά όμως υποσυνείδητα να υπογραμμίσουμε. Α. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν πολλές γυναίκες, σίγουρα υπάρχουν, ή πολλοί άντρες που θα βγουν έξω και θα πούνε τώρα θα... Για να τονώσω εγώ τον εγωισμό μου, θα πάω να κλέψω τη γυναίκα ή τον άντρα κάποιας άλλης. Οι άντρες πώς λειτουργούν σε αυτό? Όταν είναι μια κοπέλα ενός φίλου τους ή όταν είναι η κοπέλα η οποία μπαίνει συνοδευόμενη στο μπαρ? Ίσως να λειτουργούν και λίγο πιο ανταγωνιστικά από τις γυναίκες. Ίσως. Αλλά δεν γνωρίζω στην πράξη να σου πω ποσοστά. Να σου πω ότι οι άντρες είναι πιο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους από τις γυναίκες. Αλλά αυτό έχει να κάνει καθαρά με το τι ηθικές αρχές έχεις. Και δεν μιλάω για καλές ή κακές ηθικές αρχές, απλά ηθικές αρχές. Συμβαίνει για επιβεβαίωση, για εγωισμό, από τι μπορεί να μας συμβεί, να μας προκαλέσει να δούμε ερωτικά ένα συνοδευόμενο άτομο? Εγώ πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που είπα στην αρχή, ότι το ότι εμπιστευόμαστε καλύτερα κάποιον που θα δούμε να έχει περισσότερους ανθρώπους γύρω του. Είτε πρόκειται για έναν μελλοντικό σύντροφο, είτε για μια φιλία. Ναι, όμως τον κακός, βλέπεις... κατά τη γνώμη μου, πολύ κακός. Γιατί ο συγκεκριμένος άντρας που θα μπει μέσα στο μπαρ μπορεί να είναι με τη μία γυναίκα σήμερα, με την άλλη γυναίκα αύριο. Ενώ ο μόνος μπορεί να το ψάχνει πολύ καιρό πριν, πολλούς μήνες πριν, μέχρι να βρει την κατάλληλη και να πει ότι καταλήξαμε εκεί πέρα. Και... Όσο πιο εντυπωσιακή είναι η κοπέλα η οποία συνοδεύει τον άντρα ή ο άντρας ο οποίος συνοδεύει την κοπέλα, τόσο πιο ανταγωνιστικός γίνεσαι, θεωρώ, για να τον προσελκύσεις, για να μπει στο οπτικό του πεδίο. Να μην γενικεύουμε πάλι. Όχι. Γιατί αν εγώ ήμουν σε θέση ή ήμουν σε φάση της ζωής μου που να ψάχνω κάποιον και έβλεπα μια εντυπωσιακή γυναίκα να συνοδεύει έναν άντρα τον οποίο εμένα θα μ' άρεσε οπτικά, δεν θα μπαινα καν στον κόπο να τον κοιτάξω. Θα έλεγα δεν θα μπω σε αυτή τη θέση να ανταγωνιστώ με μια άλλη γυναίκα. Ίσως και να, είτε να χάσω είτε να κερδίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό. Δεν έχω να κερδίσω κάτι, ειλικρινά. Έχει να κάνει με θέμα αυτοπεποίθησης. Αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα. Αν τώρα μιλάμε θεωρητικά για μια άλλη γυναίκα η οποία της αρέσει
της αρέσει, έχει μια κλίση προς αυτό το κομμάτι, το να διαλέγει τέτοιους άντρες, τότε ο ανταγωνισμός παίζει μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Μετέπειτα υπάρχουν, υπάρχει μια κατηγορία και γυναικών αλλά και αντρών που επιλέγουν κάποια ή επιλέγουν, προκύπτουν κάποιες σχέσεις με παντρεμένους, όχι απλά δεσμευμένους, mm-hmm. στο χαλαρό δηλαδή μια δέσμευση, αλλά άνθρωποι που έχουν παντρευτεί, έχουν μια οικογένεια. Πώς πέφτουν πάνω σε αυτές τις καταστάσεις? Πιστεύω ότι γίνεται υποσυνείδητα μια τέτοια επιλογή, δεν γίνεται συνείδητα. Οι περισσότερες γυναίκες που θα καταλήξουν να κάνουν σχέση με ένα παντρεμένο, συνήθως είναι επειδή ο παντρεμένος της έχει τάξει ότι θα χωρίσει. Ναι. Οπότε ελπίζουν ότι θα καταλήξουν με αυτόν τον άντρα. Συνήθως είναι γυναίκες όχι των 20 χρονών, μεγαλύτερες. Οπότε δηλαδή, έχουν 30, άλλα 40, όνειρα. Σε αυτή τη δεκαετία είμαστε 20-30. Δεν νομίζω ότι οι νέες κοπέλες εκεί γύρω στα 20 εύκολα θα καταλήξουν με ένα παντρεμένο. Έχουν τόσες πολλές επιλογές από νέους ανθρώπους ελεύθερους που ναι. δεν θα τους χρειαστεί να ανεβούν στην... Συνήθως στην κοινωνία μας παντρευόμαστε μετά τα 30 μας, γύρω εκεί. Ναι. Μετά τα 25 ας πούμε σίγουρα. Οπότε οι πιο νέες κοπέλες θα προσπαθήσουν να βρουν κάτι πιο κοντά στο δικό τους ή στον ηλικιακό κύκλο. Οι υπόλοιπες, γιατί και άντρες και γυναίκες όμως, γιατί επιλέγουν να... Αν λοιπόν υποθέσουμε και ανεβούμε τώρα τις γενιές λίγο πιο πάνω, 30-40 χρονών, 30-40 χρονών ήδη έχουμε φτάσει στην ηλικία που πάνω κάτω σκέφτεσαι το αν θα παντρευτείς, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά, οπότε θέλεις έναν σοβαρό άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει ήδη η οικογένεια σου φαίνεται ήδη σοβαρός άνθρωπος και λες ότι αν έχει ήδη κάνει παιδιά μπορεί ίσως να θελήσει να κάνει κι άλλα ή να φτιάξει μια σωστή σχέση μαζί μου. Οπότε ανεβαίνοντας λίγο τις ηλικίες σοβαρεύουν και όλα τα πράγματα από όψη σχέσεις και ψάχνεις κάτι που θα σου θυμίσει αυτό που ελπίζεις να έχεις. Ναι, όμως αυτός ο άνθρωπος το έχει φτιάξει με κάποιον άλλον άνθρωπο αυτό. Έλα, γιατί ναι. εσύ θέλεις να μπεις και να το διαλύσεις, να το σπάσεις και να γίνεις μέρος του. Δεν ξέρω κατά πόσον θέλεις. Γιατί θέλει πραγματικά η γυναίκα αυτή που ξεκινάει μια τέτοια σχέση να διαλύσει ένα γάμο ή είναι το αντίθετο ότι ο άντρας θα ξεκινήσει να κάνει μια κίνηση προς μια ελεύθερη γυναίκα γιατί κάτι πάει στραβά στο δικό του γάμο. Και δεν μπορεί να το βοηθήσει, εννοείς και... να το επιλύσει. Και βρίσκει τη λύση μιας εξωσυζυγικής σχέσης και για να κρατήσει αυτή τη εξωσυζυγική σχέση παραμυθιάζει είτε την κοπέλα είτε τον εαυτό του ότι μια μέρα θα καταλήξουν μαζί. Γιατί μπορεί να παραμυθιάζει και τον εαυτό του. Ή μπορεί τελικά να καταλήξουν μαζί, Δεν το αποκλείουμε. Ναι, εντάξει, δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουν υπάρξει διαζύγια. Έχω ακούσει για ιστορίες που προσπάθησαν να μπουν ανάμεσα σε ζευγάρια, ναι. κοπέλες. Αυτό που παρατήρησα κυρίως είναι ότι οι μια-δυο ιστορίες που έχω ακούσει, γιατί δεν έχω ακούσει πολλές, δεν τα κατάφεραν να διαλύσουν το ζευγάρι, ευτυχώς, κατά τη δικιά μου άποψη. Και κατά δεύτερον, ναι, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Γιατί παραμένουν αυτές οι κοπέλες ερωτευμένες με έναν άντρα ο οποίος ξεκάθαρα ξεκαθαρίζει κιόλας ότι ξέρεις εγώ έχω μια συγκεκριμένη τη σχέση μου και δεν θέλω να τη χαλάσω. Οπότε γιατί επιμένει αυτό το συναίσθημα εκεί πέρα? Το συναίσθημα είναι κάτι πολύ δυνατό που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Εγώ προσωπικά το έχω παρατηρήσει σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή σχέσεις οι οποίες είναι αν θέλεις πιο ανέμελες που οι καλύτεροι σου φίλοι μπορεί να κοιτάξει το αγόρι σου αλλά εκεί πάει σε πιο προσωπικό. Θεωρώ, όπως είπαμε, ότι θες να την ανταγωνιστείς τη φίλη σου, γι' αυτό προσπαθείς να της κλέψεις το αγόρι ή το αντίστροφο. Ή απλά παρά είναι έντονο το συναίσθημα που έχεις, ακριβώς επειδή είναι παράνομο. Πόσο έντονο μπορεί να έχεις ένα συναίσθημα στα 15, στα 20? Πολύ έντονο. Πιο έντονο από ότι μετέπειτα. Αν μιλάμε για πάθος, ναι. Μιλάω για έντονα συναισθήματα ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στις ηλικίες. Τώρα μιλάμε για τις ηλικίες εφήβων. Μέχρι τα 20 τουλάχιστον θεωρείται έφηβος πάνω κάτω ένας άνθρωπος. Οπότε τι σημαίνει έφηβος? Ότι ένα κομμάτι της εφηβικής ηλικίας έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα και οι εκρήξεις και η θυμή και η αγάπη και όσα θα βγάλει και η στοργή, όλα είναι πάρα πολύ έντονα. Και δεν ξέρει να τα διαχειριστεί ακόμα. Και μάλιστα αυτό που έτσι από την εμπειρία μου μπορώ να πω είναι ότι πριν τα 27 δύσκολα θα μάθει να τα διαχειρίζεται τα συναισθήματά του ο άνθρωπος.
Άσχετα που λέμε ότι οι γυναίκες οριμαζούμε πιο γρήγορα. Με τον άνθρωπο έχει να κάνει. Δεν θα το βάζα σε καλούπι. Κατηγορίες. Ναι. Άντρες, γυναίκες. Μία από τις μεγαλύτερες κινητήριες δυνάμεις μας, μέσα μας, έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα. Όταν η ανάγκη για σεξ και για να βρεθείς κοντά συναισθηματικά με κάποιον είναι μεγάλη, τότε, επειδή δεν έχεις κάποιο σύντροφο που να σε καλύπτει έτσι όπως θα ήθελες, τότε θα καταλήξεις να κάνεις επιλογές και να προσπαθείς να επιτύχεις πράγματα, σχέσεις με ανθρώπους που δεν θα ήταν οι καλύτερες επιλογές για σένα. Που δεν αν θα το πάρουμε, έκανες... Αν το πάρουμε λογικά. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι το κομμάτι μέσα σου που θέλει να βρεθεί κοντά συναισθηματικά και σωματικά με κάποιον, αρχίζει και η επιθυμία αυτή αυξάνεται και αυξάνεται. Οπότε, όταν αυξάνεται πολύ μια επιθυμία, δεν μπορείς πια να ελέγξεις λογικά το τι επιλογές θα κάνεις. Όταν βρεθεί και ο παράγοντας μέσα της επικινδυνότητας... Η αμαρτία, ο φόβος, ναι, μήπως, οτιδήποτε... Τότε αυτό η ανάγκη γίνεται ακόμη πιο μεγάλη, αυτό το πάθος γίνεται ακόμη πιο μεγάλο. Αν αυτό το πάθος σε φέρει σε σημείο ώστε μαθευτούν όλα, δηλαδή κάνεις κάτι μαζί του, δεσμευμένος ή όχι, και μαθευτούν όλα, τα δίνεις όλα για αυτό το πάθος, δηλαδή δεν λες έπρεπε να είμαι πιο συγκροτημένος, έπρεπε τελικά να όντως να αποδεκτώ ότι είναι δεσμευμένος ή ότι είναι δεσμευμένη. Αφού έχεις καταλήξει να κάνεις αυτό που ήθελες να κάνεις, η επιθυμία σου έχει καταλαγιάσει, οπότε μπορείς να σκεφτείς πια λογικά. Άρα μετανιώνεις πιο εύκολα. Εκεί μπαίνει η λογική, μπαίνει τύψεις. Μπαίνει το ότι ξέρεις δεν ήταν καλό αυτό που έκανες για τους χι λόγους, εκτός ότι νιώθεις τύψεις αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις όμως και ότι τελικά δεν ήταν παρά ένα πάθος. Μπορεί να συνεχίζει ο έρωτας, αλλά το σκέφτεσαι πιο λογικά, γιατί κάτι έχει συμβεί εκεί πέρα. Ναι. Κάτι έχει... την επιθυμία σου έχει καλυφθεί ως ένα κομμάτι της τουλάχιστον, οπότε για λίγο έχει καταλαγιάσει. Έτσι είναι και τα one night stand. Δηλαδή είναι μια επιθυμία με κάποιον είτε δεσμευμένο είτε όχι, οπότε τελειώνει μόλις τελειώσει και η πράξη. Τα περισσότερα one night stand έχουν να κάνουν καθαρά με το ότι υπάρχει μια σεξουαλική ανάγκη, μια ενέργεια να εκτονωθεί. Αν νιώθει σεξουαλικά κάποιος την ανάγκη να πάει με κάποιον άλλον, μπορεί να διαλέξει και κάποιον για ένα βράδυ απλά και μόνο ξεκάθαρα ότι κάνουμε αυτό και τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε σε σχέση. Τα περισσότερα one night stand είναι έτσι. Κάποια, ο ένας από τους δύο τουλάχιστον, ελπίζει ότι θα γίνει σχέση, συνήθως η γυναίκα, στην αρχή. Ναι. Ναι, οι πιο ευάλωτα συναισθηματικά. Ναι. Είναι εκείνες που έχουν συνδέσει το σεξ με το συναίσθημα, ναι. Να το πω αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ για τις απορίες που μου έλυσες πάνω στο θέμα και για την κουβέντα που είχαμε. Το Σάββατο, 23 Μαρτίου, είναι η ώρα της γης. Πάμε να δούμε περισσότερα για αυτή τη μέρα. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε το 2007 με μία ερώτηση. Πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο να αναλάβει δράση για την περιβαλλοντική υποβάθμιση? Η απάντηση ήρθε από το Σίδνεϊ, κλείνοντας τα φώτα για μία ώρα. Μνημεία παγκοσμίου βεληνικούς, όπως ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, ο Λευκός Πύργος, ακόμα και ο Πύργος του Άιφερ, κατεβάζουν διακόπτη. Έτσι, τα τελευταία 7 χρόνια, μια μέρα μέσα στο Μάρτι, κατεβάζουμε τους διακόπτες ρεύματος. Φέτος, η εκστρατεία υιοθετεί το σκεπτικό της δέσμευσης. Θα το κάνω αν το κάνεις. I will if you will. 23 Μαρτίου και ώρα 8.30 ώρα το βράδυ κατεβάζουμε διακόπτη. Βοηθάμε και εμείς τη γη να μην σταματήσει να γυρίζει. Το Σάββατο λοιπόν, όλοι μαζί τους διακόπτες κάτω. Πρέπει να κάνουμε και εμείς μια κίνηση για τη γη. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω φυσικά τα κομμωτήρια Γιώργος Δάδης για το μαλλί και σήμερα. Επίσης την Φρόσο Σημαδοπούλου για το μακιγιάζ μου. Τα γλυκά μου κορίτσια από τη Ρόδο, από τα Bite Me Not για το κόσμημα. Και φυσικά τα υπέροχα νυχάκια που όλες σίγουρα απολαύσατε από την Σουτήτο Καλογύρου. Κορίτσια μου αλλά και αγόρια μου, να περνάτε καλά, γιατί εγώ θα επανέλθω. Ως τότε, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, citizentv.gr. Φιλάκια!